Ψαλμός 147. Κατά τους 70, 146 έως 147. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο. Είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας. Να τον υμνούμε όπως του πρέπει είναι ευχάριστο. Ο Κύριος ξαναχτίζει την Ιερουσαλήμ. Τους διασκορπισμένους Ισραηλίτες συγκεντρώνει. Γιατρεύει αυτούς που συντριμμένοι έχουν καρδιά και δένει τις πληγές τους. Αυτός καθόρισε των αστεριών το πλήθος και δίνει στο καθένα και ένα όνομα. Μεγάλος είναι ο Κύριός μας. Μεγάλη η δύναμή του και απεριόριστη η σοφία του. Ο Κύριος υψώνει τους ταπεινούς και ταπεινώνει ως τη γη τους ασεβείς. Ψάλτε στον Κύριο την ευχαριστία σας. Ύμνους τονίστε στο Θεό μας με κιθάρα. Σκεπάζει αυτός τους ουρανούς με σύννεφα και για τη γη βροχή ετοιμάζει. Χορτάρι κάνει να βλαστήσει στα βουνά. Δίνει στα ζώα την τροφή τους και στα νεογνά του κόρακα όταν κράζουνε. Αίσθηση δεν του κάνουν τ' άλογα τα στριγυλά, ούτε ευχαρίστηση οι γοργοπόδαροι άντρες. Μα αρέσουνε στον Κύριο εκείνοι που τον σέβονται και ελπίζουν στο έλεος του. Ύμνησε Ιερουσαλήμ τον Κύριο, δόξασε το Θεό σου Σιών. Γιατί αυτός ενίσχυσε τους μοχλούς στις πύλες σου, ευλόγησε τους γιους σου που είναι εντός σου. Αυτός ειρήνη εξασφαλίζει στο έδαφος σου και σε χορταίνει από τον καρπό του πιο καλού σταριού. Αυτός στέλνει στη γη το πρόσταγμά του, ο λόγος του τρέχει γοργά. Δίνει το χιόνι καθώς του μαλλιού τις τούφες, σαν να ήταν στάχτη την πάχνη της κορπά. Ρίχνει χαλάζι σαν λιθάρια, στέλνει την παγωνιά που ούτε ένας να την αντέξει δεν μπορεί. Στέλνει το λόγο του και ο πάγος λιώνει. Φυσάει η πνοή του και τρέχουν τα νερά. Το λόγο του αναγγέλει στον Ιακώβ, τα διατάγματά του και τις αποφάσεις του στον Ισραήλ. Δεν έκανε το ίδιο σε κανένα από τα άλλα έθνη. Εκείνα διόλου δεν γνωρίζουν τις αποφάσεις του. Ενείτε τον Κύριο. Αλληλούια.